καλημέρα και χρόνια πολλά. Εύχομαι καλή Ανάσταση καλή να πολλά, έχουμε. Καλή Ανάσταση, καλή μεγαλοβδομάδα σε όλο τον κόσμο και υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι, και νερό θέλουμε. Και υγεία και νερό. Σιγά σιγά και το νερό. Λοιπόν, κύριε Κορνάρη, σας κάλεσε ο τοπικός οργανισμός εγκυοβελτιώσεων, όπως μας είχατε ενημερώσει και εμάς πριν από λίγο καιρό, να του πάτε μία προμελέτη, μία πρόταση, δεν ξέρω πώς θα την ονομάσουμε, που να ενημερώνει για τα νερά της Μαλάβρας. Μας έχετε πει και από εδώ από τις εκπομπές μας ότι μπορεί η αντίστροφη όσμωση ή αλλιώς αφαλάτωση κοινός να χρησιμοποιηθεί οικονομικότερα στην Μαλάβρα. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Πιο οικονομική πρόταση σε σχέση, ας πούμε, με το να πάρουμε νερό από τη θάλασσα, παράδειγμα. Ο κύριος Παπαδάκης μου ζήτησε κάποια στιγμή, όταν είχαμε πάει εκεί στο Δήμο και είμαστε όλοι μαζί, να κάνω μια τεχνική πρόταση. Δεν την έχω πάει ακόμα στο ΤΟΕΒ, γιατί έχω πάει 2-3 φορές και λόγω φόρτου εργασίας του κύριου Παπαδάκη και του δικού μου δεν συμπίπτουν οι ώρες μας, δυστυχώς, γιατί είχε κάποια τρεξίματα και αυτός και εγώ ήμουν εκτός. Την έχω βέβαια στα χέρια μου. Είναι μια τεχνική πρόταση που έχει να κάνει με το κόστος του μηχανήματος και το κόστος εγκατάστασης, φίλτρων, το κόστος του μηχανήματος αυτούσιο και το κόστος λειτουργίας, δηλαδή πόσο κοστίζει το νερό με τα κυβικά που βγάζει. Η πρόταση, μου είπαν να κάνω μια πρόταση γύρω στα 800 με 1000 κυβικά. Έχω κάνει λοιπόν μια τεχνική μελέτη. Νίκο, επειδή εμείς δεν τα γνωρίζουμε σε όλο το ΚΕΤ, τα 800 με 1000 κυβικά είναι την ώρα. Αν το την ώρα. 800, για να το δω. Ναι, να το καταλαβαίνουμε κι εμείς που δεν ξέρουμε. 800 κυβικά την ώρα από νερό από τη Μαλάβρα να γίνεται μηδέν αγωγημότητα. Και με μια πρόσμιξη με το ίδιο το νερό της Μαλάβρας να γίνει 0,4-0,5 αγωγημότητα και να πάει στα 1000 κυβικά. Λοιπόν, έχω την τεχνική πρόταση που έχω κάνει, πόσο έχει το κόστος του μηχανήματος με τα σημερινά δεδομένα. Απλώς για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο δεν είναι μόνο το κόστος του μηχανήματος, για να τα βάλουμε όλα κάτω. Θέμε χωροταξιακή μελέτη που θα μπει το μηχάνημα, θέμε σύνδεση με τη ΔΕΗ, δηλαδή να έχουμε ρεύμα κοντά, γιατί είναι ένα μηχάνημα που θέλει πολύ ρεύμα για να δουλέψει. Θέλει αγωγούς για να συνδεθεί, να πάει το νερό στο φράγμα και τα λοιπά. Εγώ έχω κάνει πόσο κοστίζει το αυτούσιο το μηχάνημα. Δηλαδή σαν μηχάνημα. Πέρα αυτού υπάρχουν κάποια δεδομένα που πρέπει να μας τα δώσει το ΕΒΗ, να τα δώσει στον άνθρωπο που θα κάνει τη μελέτη, να του πει εδώ θα μπει. Ναι, άλλο το αυτό. Μηχάνημα και τα λοιπά. Ωραία. Εμάς τώρα δεν μας αφορά η χωροταξική μελέτη. Θα βρούνε τρόπο που θα μπει δηλαδή αυτό το... Μας αφορά γιατί ότι έχει υπάρχει... ένα κόστος και αυτό. Χωροταξική δηλαδή... μελέτη που θα μπει δηλαδή το μηχάνημα. Αυτό το οποίο θα καθαρίζει το νερό. Έτσι. Αυτό. Ακριβώς. Ωραία. Ναι, θέλει ένα κτίριο, θέλει τη σύνδεση με τη ΔΕΗ. Ωραία, η ΔΕΗ, μιας και το είπες τώρα, Νίκο, η ΔΕΗ, η μελέτη έχει να κάνει με, με ρεύμα, ας πούμε, χρησιμοποιεί αυτό, το ρεύμα από τη ΔΕΗ. Δεν είναι, ας πούμε, δεν έχει να κάνει με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή ήλιο ή νερό ή αέρα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχω φτάσει να κάνω μια τέτοια μελέτη, γιατί χρειάζεται πολύ χρόνος. Και... Αλλά, δηλαδή, ας πούμε, εσείς τα δεδομένα που δίνετε είναι με αυτά που μπορεί, ας πούμε, αν καταλαβαίνω σωστά, το κριτήριο είναι η αμεσότητα, ότι μπορεί, ας πούμε, σε 3 μήνες
Δεν ξέρω γιατί. Σε μήνες δεν γίνεται ένα τέτοιο έργο. Όχι, θα μας πεις. θα μας πεις και ένα έργο, ναι. Ένα συγκεκριμένο έργο, για να γίνει θέλει από το λιγότερο 4 μήνες και για να τελειοποιηθεί 6. Για να γίνει μια σωστή δουλειά, έτσι. 6 μήνες λοιπόν, εγώ βάζω το ανώτατο όριο. 6 μήνες λοιπόν. 6 μήνες θέλει για να γίνει ένα τέτοιο. Εάν τρέξουμε λοιπόν με αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν, μπορεί, δηλαδή με τη ΔΕΗ, το χωροταξικό αν είναι έτοιμο. Ακριβώς. Αυτό θέλουμε 6 μήνες. Να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ξεκαθάρισε το μας. 6 μήνες χρειάζονται από τη στιγμή που δώσει ο ΤΟΕΒ ή όποιο δώσει ένα ιδιώτη ένα χώρο και μου πει σε κάποια εταιρεία θέλω να φτιάξω μια αντίστροφη όσμωση 1000 κυβικά, 800 κυβικά. Ορίστε το χώρο, ορίστε το νερό, ορίστε το ρεύμα. Να. Αυτά είναι οι προϋπόθεσεις, που πρέπει να τηρηθούν για να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Τώρα, θέλει μελέτες περιβαλλοντολογικές, θέλει μελέτη χωροταξιακή, θέλει, που θέλει κάποιο περισσότερο χρόνο, έτσι. Δηλαδή, μην αδικούμε την κατάσταση εδώ πέρα, θέμε αφανάτως, θέμε τώρα, μην γίνεται. Θέλει ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό ρωτάω, εντάξει, δηλαδή, 6 μήνες, εγώ λέγω 8 μήνες, έτσι. Αν ξεκινήσουμε από τώρα και το πάρουμε ζεστά το θέμα, δεν θα ξεμείνουμε από νερό το Δεκέμβριο. Αυτό βάζω σαν χρονικό περιθώριο. Θα μπορούμε να έχουμε νερό καλής ποιότητας τουλάχιστον με τα δεδομένα της Μαλάβρας. Δεν ξέρω αν μπορεί. Ναι, πες μας. Για να γίνει, συγγνώμη που διακόπτω. Ναι, όχι. Με στο δρόμο βέβαια και... Εντάξει, δεν πειράζει. Σε ακούμε μια χαρά. Λοιπόν, για να γίνει ένα τέτοιο έργο... δεν ξέρω πώς λειτουργεί το κρατικό σύστημα με μελέτες που πρέπει να κατατεθούν κτλ. Εγώ αυτή τη στιγμή αν έρχονταν ένας πελάτης σε μένα, στη δικιά μου εταιρεία, ιδιώτης, σε κάποια άλλη... Ένας ιδιώτης και ερχόταν στη δικιά μου εταιρεία σε κάποια άλλη εταιρεία και θέλω ένα τέτοιο έργο, πότε θα πάρω νερό. Έπρεπε να υπάρχουν αυτά που είπα πριν, το νερό, δηλαδή η παροχή του νερού, η αποχέτευση που θα πάει η άλμη και το ρεύμα. Θέλει 6 μήνες για να γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα το κρατικός μηχανισμός λειτουργεί κάπως διαφορετικά. Εντάξει, ας μην το εξετάσουμε. Εμείς λέμε για να μην αδικούμε και τις καταστάσεις. Ότι όχι, λέμε τα σημερινά άνθρωποι, δεδομένα, καταλαβαίνεις. Με τα δεδομένα, ιδιωτικά, ας πούμε, ιδιωτικο-οικονομικά, έτσι, αυτά. Ωραία, με τα σημερινά δεδομένα, αυτή τη στιγμή, αν έρθει ο ΤΟΕΒ ή ένας ιδιώτης ή όποιος έρθει και πει ότι θέλω μια τέτοια μονάδα, θέλει μίνιμουμ 6 μήνες από όσο τηρούνται οι προποθέσεις. Πιστεύω, το έχω ξαναπεί, ότι τώρα που ο κύριος Πανταζής ξετρέχει κάποια θέματα, πιστεύω ότι το προχωρεί το θέμα. Ωραία. Λοιπόν, φαντάζομαι θα την κοινοποιήσετε και την πρόταση αυτή, την τεχνική πρόταση και στην Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων για να έχει γνώση. Εγώ την έχω κάνει, είναι στη διάθεση θα την κοινοποιήσετε εσείς, ας πούμε, έτσι, μιας και είναι δώρο, αν το έχω καταλάβει σωστά. Δεν κοινοποιώ εγώ τίποτα. Καλά. Όποιος θέλει να έρθει να μου τη δώσει. Θα τη δώσετε. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στο τεχνικό τώρα, κύριε Κονάρη. Προσπαθώ να μάθω πράγματα. Λοιπόν, έχουμε 800 με 1000 κυβικά την ώρα. 800, όχι 800 με 1000. Έχουμε 800 κυβικά 0 νερό, 1000 κυβικά 0. Με 4 αγωγημότητα. Μπορεί να τα κάνουμε. Εντάξει, αυτό τώρα είναι λεπτό. Είναι λεπτομέρειες που ενδεχομένως να μην μας ενδιαφέρουν αν είναι πόσο. Εμείς θέλουμε καλό νερό να μπορεί να ποτίσει ο κόσμος και ας είναι και, πώς το λένε, και ας είναι και 0,5, ας πούμε, 0,6, 0,10. Νομίζω καλό νερό είναι και αυτό. Λοιπόν, οπότε έχουμε αυτά τα κυβικά. Την ώρα. Θέλω να πάμε στο κόστος, επειδή. Δηλαδή το κόστος που θα κληθεί ο παραγωγός να πληρώσει
το κυβικό, αν το λέω σωστά, πόσο, πόσο κατεβαίνει, ας πούμε, με αυτά τα δεδομένα που μας περιέγραψες, το κυβικό του νερού σε ένα παραγωγό. Αν δεν ξέρω αν δείχνει και τέτοια στοιχεία η έκθεση, έτσι, η πρόταση, Ναι, δείχνει, γιατί βγαίνουν μέσα από τον υπολογιστή, δεν τα... λοιπόν, να πούμε καταρχήν το κόστος της μονάδας αυτής, ανέρχεται γύρω στα 2.150.000. Έτσι. Είναι με σημερινά δεδομένα, επακριβώς μπορεί να αλλάξει συν πλην κάποια χρήματα. Λοιπόν, το κόστος τώρα, όσο αφορά το κόστος λειτουργίας, εάν υποθέσουμε ότι το ΕΒ πληρώνει ή κάποιος πληρώνει 10 λεπτά το κυβικό, 10 λεπτά την κιλοβατόρα, συγγνώμη, την κιλοβατόρα στη ΔΕΗ, το κόστος είναι 11 λεπτά, 11 λεπτά το κυβικό. Χωρίς να γίνει, να προσθεθεί πάνω σε αυτό απόσβεση του μηχανήματος και κάποιου υπάλληλου που χρειάζεται γιατί... Έτσι, δηλαδή, 11 λεπτά με 10 λεπτά την κιλοβατόρα. 14 λεπτά με 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Τα έχω κάνει... Τα έχω βγάλει, δηλαδή, τα διαβάζω μέσα από το... 50, με 54 λεπτά είναι 0,17 λεπτά το κυβικό. Συγγνώμη, λάθος. Με 54 είναι 21 λεπτά και με 50 είναι 17 λεπτά. Για να με... Δεν το κατάλαβα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θες να μου το κάνεις λίγο πιο λιανό. Δηλαδή, ο παραγωγός... Ανάλογα, όχι ο παραγωγός. Ένα λεπτό. Ωραία, το ΕΒ λοιπόν, για να το συντηρήσει αυτό το μηχάνημα να λειτουργεί, χρειάζεται... Ανάλογα με το πόσο πληρώνει την κιλοβατόρα, βγαίνει και το κόστος λειτουργίας της μονάδας. Ωραία. Τώρα, εκεί πάνω, αν είναι με τη ΔΕΗ, αν έχουμε όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή το ΕΒ μπορεί, σαν το ΕΒ του δίνει δυνατότητα το κράτος, με μια νομοθετική ρύθμιση που έγινε πριν λίγο καιρό, να χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι, μπορεί το ΕΒ δηλαδή, εμείς το βάζουμε με το ρεύμα. Αν η κιλοβατόρα έχει 10-11 λεπτά, είναι το κόστος του ρεύματος, θέλει και συντήρηση, θέλει φίλτρα, πώς τα λέτε αυτά που πρέπει να... Αυτό νομίζω είναι το ακριβότερο κομμάτι της... Μεμβράνες. Μεμβράνες, πώς τα λέτε αυτά. Οι μεμβράνες αυτές είναι το μεγαλύτερο κόστος μιας... Αν το έχω καταλάβει σωστά, κύριε Κορνέρα, είναι το μεγαλύτερο κόστος στην όλη διαδικασία. Χρειάζονται αλλαγή, συντήρηση, δεν ξέρω τι ακριβώς, πώς τα λέτε. Και εδώ είναι το κόστος. Τι, δεν σας άκουσα. Για συντήρηση, χρειάζονται. Μάλιστα, όχι αλλαγές κάθε τρεις και λίγο. Τέλος πάντων, ωραία. Οπότε... Όταν γίνεται σωστή λειτουργία του μηχανήματος, η εταιρεία, οι εταιρείες κατασκευής των μεμβρανών δίνουν εγγύηση 3 χρόνια. Έχουμε φτάσει μεμβράνες και 5 και 7 και 10 χρόνια. Μάλιστα. Εσείς αυτό το ποσό που βάζετε όμως στην τεχνική σας πρόταση είναι, φαντάζομαι, για 3 χρόνια, αν το κατάλαβα σωστά. Για 3 χρόνια χωρίς αλλαγή μεμβρανών. Ναι. Όταν γίνεται σωστή συντήρηση μηχανήματος, σας έχω πει. Έχουμε αλλάξει σαν εταιρεία μεμβράνες και σε 6 μήνες. Έτσι, προσέξτε να δείτε όμως. Έχουμε αλλάξει μεμβράνες και σε 6 μήνες, έχουμε αλλάξει μεμβράνες και σε 10 χρόνια. Ωραία. Αυτό είναι λοιπόν περίπου είναι σαν να λέμε ότι εγώ αγοράζω ένα αυτοκίνητο και εσείς αγοράζετε άλλο ένα αυτοκίνητο. Εγώ πηγαίνω και όπου βρω πεζοδρόμιο το χτυπώ, όπου βρω τείχο το χτυπώ και πηγαίνω. Και το έχω καταστρέψει. Και εσείς το προσέχετε και το έχετε μια ζωή. Δηλαδή, όσο προσέχεις ένα μηχάνημα, τόσο πολύ το. Απλά είναι τα πράγματα. Ωραία. Οπότε, αυτή είναι η πρόταση με τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, εγώ την κατάλαβα. Δεν ξέρω αν
Που εννοώ που είμαι άσχετη από αυτά, το εννοώ την κατάλαβα. Είναι πολύ περιληπτική μελέτη. Και με τις εταιρείες που συνεργάζομαι αυτή τη στιγμή πήρα κάποιες τιμές, τις έβαλα κάτω, τις άδρυσα, τι κόστος έχει, μεταφορά και εγκατάσταση. Αυτό δεν έχω. Δηλαδή, εμένα μου πει κάποιος αύριο το πρωί, έλα, πάρε το χώρο. Ναι. Κάνε αυτή τη δουλειά, μπορεί να αυξομοιωθεί κάπως η τιμή, έτσι. Ναι. Κάπως. Όχι σε τεράστια διαφορά. Αλλά εκεί παίζει με μια πολύ καλή, μπορώ να πω, ποιότητα υλικών. Μάλιστα. Με καλή ποιότητα υλικών, χρησιμοποιώντας τη ΔΕΗ, αν έχετε εσείς το χώρο, μπορεί αύριο το πρωί να εγκατασταθεί σε 6 μήνες παράδοση και ξεκινάει η λειτουργία του και η παραγωγή καλού νερού. Είτε 800 κυβικά είναι, είτε 1000. Έτσι, είτε 0,4, είτε 0, όπως μας τα είπατε. Εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν μας... Να πω κάτι πάνω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό το μηχάνημα πρέπει να δουλεύει 24 ώρες 24 ώρες. Θα κάθετε μια ώρα τη μέρα που λογικά πρέπει να κάνει κάποια πλησίματα μόνο του κτλ. Για τη συντήρησή του. Τι ήθελα να πω πάνω στις ανανεώσιμες πηγές, ότι μπορούμε να λειτουργεί 24 ώρες 24 ώρο τη νύχτα με ΔΕΗ και τη μέρα με τις ανανεώσιμες. Εάν έχουμε αέρα, μπορεί να δουλεύει 24 ώρες 24 ώρο με ανανεώσιμες πηγές, είτε με αέρα είτε με ήλιο. Ό,τι μπορούμε να βγάλουμε από τον ήλιο ή από τον αέρα είναι μείον στο κοστολόγιο λειτουργίας της. Αυτό είναι. Μάλιστα. Οπότε, αυτό λέω, επειδή το βλέπουν, βουνό αυτό ορισμένοι, γι' αυτό... Να πούμε τα πράγματα με το όνομα για να δουλέψει μια τέτοια μονάδα. Έτσι, εξ ολοκλήρου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι λίγο δύσκολο για τις νυχτερινές ώρες, επειδή θέλουμε μεγάλη αποθήκη ενέργειας. Άρα δηλαδή πολύ μεγάλες μπαταρίες. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι ώστε αυτό είναι λίγο ασύμφορο. Είναι ακριβές δηλαδή οι μπαταρίες αυτές. Που αποθηκευτικός χώρος της ενέργειας από τον ήλιο ή τον αέρα, να το πω έτσι, για να το καταλαβαίνω. Από τον αέρα δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί ο αέρας είναι μερανύχτα. Ναι, μπορεί να βάλει δηλαδή μια ανεμογεννήτρια, ας πούμε, δύο ανεμογεννήτριες, δεν ξέρω πόσο μπορεί να βγάζουν αυτές οι ανεμογεννήτριες, πόσο ρεύμα χρειάζεται, με δύο ανεμογεννήτριες. Αλλά αυτό θέλει μελέτη από κάποιους ειδικούς. Λέω, για να καταλάβω την εικόνα, προσπαθώ να δώσω, Νίκο μου, την εικόνα. Ωραία, με μια ανεμογεννήτρια, αν θέλουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 1000 μεγαβάτ, πώς τα λένε αυτά. Ένα μεγαβάτ. Εντάξει, συγγνώμη, δεν έχω υπάρξει και τεχνικός. Αν θέλουμε, λοιπόν, 1 μεγαβάτ, μία, ξέρω εγώ, ανεμογεννήτρια, μας βγάζει αυτό. Σίγουρα αέρας φυσά στην περιοχή μας, δεν παίζει, ας πούμε, να μην φυσά κάποτε. Αλλά αυτό μπορεί μετά να χρησιμοποιεί τον αέρα και τη ΔΕΗ ταυτόχρονα. Ακριβώς. Μπορεί, δηλαδή όπου δεν υπάρχει αέρας να καλύψει την... Αλλά με αέρα, ας πούμε, θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος ενέργειας που θέλουμε. Εκ των πραγμάτων το μηχάνημα θέλει σύνδεση με τη ΔΕΗ. Έτσι και αλλιώς. Μπορούμε να βάλουμε επιπλέον δωρεάν. Ναι, ωραία, το καταλάβαμε. Νομίζω και ο κόσμος, έτσι όπως τα λέω απλά και κλαϊκευμένα, νομίζω ότι τα έχει καταλάβει. Αυτό που καταλαβαίνουμε πάντως και εικονάνε είναι ότι δεν είναι μια λύση που δεν μπορείς να την κάνεις. Είναι μια λύση που θα δώσει καλό νερό στην περιοχή, με αποτέλεσμα και το κόστος παραγωγής των παραγωγών να μειωθεί, διότι θα έχει καλό νερό, δεν θα χρησιμοποιεί 500 σκευάσματα για τη θρέψη των φυτών του. Άρα, ας πούμε, αν ξέρω εγώ, του βάζει 20 λεπτά το κυβικό, παραδείγματος χάρη λέω τώρα έτσι ένα τυχαίο νούμερο, αυτό θα βγαίνει απ' αλλού. Αυτό προσπαθώ να πω. Εγώ πιστεύω ότι ένας παραγωγός
εάν του πει το ΕΒΗ, η υπηρεσία που έχει το νερό, τέλος πάντων, θα σου παρέχω νερό καλής ποιότητας για όλο το χρόνο, συνέχεια, χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Και εκεί θα ξαναδείς, εκεί που το πληρώνεις τώρα 20 λεπτά, πλήρωσε το 25, δεν νομίζω, ή 30, αλλού το πληρώνουμε και, και όταν, ένα ευρώ το κυρίκο. Απαλού κάνεις οικονομία μετά, ας πούμε, ακριβώς. Έτσι, αυτό λέω. Νομίζω ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, καταθέτεις αυτή τη τεχνική μελέτη με αυτά τα χαρακτηριστικά που μας περιγράφεις, έτσι απλά και κατανοητά. Και δεν ξέρω τώρα, θα δούμε, είναι στα χέρια του το ΕΒ τώρα, αν θα τη συνεχίσει, αν θα τη δει σοβαρά. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα, επειδή έχει φτάσει στα άκρα, νομίζω ότι και ο το ΕΒ και ο Δήμος έχει δει πολύ σοβαρά αυτή την πρόταση. Τη δικιά μου, την πρόταση για αντιστροφή όσμωση, μήπως και δώσει πνοή στον τόπο μας. Γιατί αν περιμένουμε, ας πούμε, την προσαγωγό διόρυγα θα κάνει 2-3 χρόνια, που και εκείνη δεν μας εγγυάται ότι θα φέρει το νερό που πρέπει. Αν το ένα, αν το άλλο, δεν εξασφαλίζει ότι θα έχουμε νερό. Οπότε ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει και το Δεκέμβριο να του πεις, ας πούμε, δεν φυτεύεις ή μη βάλεις δεύτερη καλλιέργεια ή με αυτή την έννοια το λέω. Οπότε αν ξεκινήσουν και το πάρουν τώρα ζεστά αυτό το θέμα, θα έχουμε τουλάχιστον καθαρό νερό από τη Μαλάβρα, έτσι, που αυτή δίνει ζωή ουσιαστικά στο φράγμα τώρα αυτούς τους μήνες, τουλάχιστον να σπέφτει μέσα καθαρό νερό. Για το 18 είναι πολύ δύσκολο να γίνει, να το ξέρετε. Ας γίνει, ξεκινήσει τώρα, λέω ο Νίκο μου. Τώρα, να ξεκινήσει, τώρα να το δούνε σοβαρά. Πίεσε, κάτι μπορεί να γίνει βέβαια, έτσι και από τα ραδιόφωνα. Κατά την άποψή μου, όπως τρέχει τώρα ο κύριος Πανταζής, που θέλει να ασχοληθεί και ασχολείται, όχι θέλει, που ασχολείται και τρέχει, πιστεύω, και ασχολείται με το θέμα. Αύριο το πρωί να του πούνε προχώρα, το κράτος είμαστε δίπλα σου και τα λοιπά, για να γίνει αυτό το έργο με κρατικές δαπάνες, με χωροταξίες, με μελέτες, με περιβαλλοντολογικές μελέτες, θέλει από τώρα 2 χρόνια. Ναι. Την άποψή μου λέω. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ας πάρουμε ένα δάνειο λοιπόν. Πώς το λένε, ας πάρουμε ένα δάνειο. Και κάτι, και κάτι δάνειο. Άλλο. Ναι, νερό, να φτιάξουμε να πούμε, δεν μπαίνω εγώ στο θέματα του Δήμου ή του ΕΒ που θα βρουν λεφτά, τι θα κάνουν. Εγώ λέω την άποψή μου, σαν απλώς πολίτης. Και εγώ δημοσιογραφικά την καταθέτω. Πάμε. Που ασχολούμαι λίγο με το θέμα, έτσι. Να πω και κάτι άλλο. Κατά την άποψη τη δικιά μου, όπως το έχω πει, ότι εγώ αν ήμουν, ας πούμε, το πρόβλημα ήταν δικό μου. Όπως τα σκέφτομαι και τα λοιπά, όπως τα κουβεντιάζω με ανθρώπους που κουβεντιάζω κάθε μέρα παραγωγούς, κουβέντες του καφενείου ή κουβέντες πιο σοβαρές. Να, η Μαλάβρα, κατά την άποψή μου, πρέπει να πέφτει αυτούσια μέσα όπως έρχεται, να μην αλλάξει τίποτα και να βρούμε κάποια άλλη πηγή κοντά στην Ιεράπετρα, κάποιοι γεωτρείς και τα λοιπά, να γίνει ένα έργο κοντά στην Ιεράπετρα και να γίνει μια μονάδα δίπλα στο φράγμα, κοντά στο φράγμα, όχι δίπλα, κοντά στο φράγμα. Ναι. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου, η Μαλάβρα να πέφτει όπως είναι αυτούσια μέσα όσο νερό έρχεται και να βελτιώσουμε την ποιότητα και την ποσότητα από κάποια άλλη πηγή. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Ωραία. Δεν ξέρω βέβαια πού θα, δηλαδή να γίνει κάποια γεώτρηση, λες, όχι από τη θάλασσα. Έχουνε, όχι από τη θάλασσα. Είπαμε, η θάλασσα είναι το τελευταίο στάδιο. Όπως το έχω ξαναπεί, όπως το είπα και στο Δημαρχείο εκεί όταν είχαμε πάει, έχει κάνει κάποια μελέτη. Υπάρχουν κάποιες μελέτες ότι ο υδροφόρος ορίζοντας Ιεράπετρας είναι πολύ πλούσιο. Είναι η μελέτη Παυλάκη που έχει ο τοπικός οργανισμός και βελτιώσει. Λοιπόν, μπορούν αυτές οι γεωτρήσεις λοιπόν ή να φτιάξουν μερικές γεωτρήσεις ή 2-3, 5 γεωτρήσεις, δεν ξέρω, να μαζέψουν κάποια κυβικά νερό, να γίνει μια μονάδα από υφάλμηρο νερό, από γεωτρήσεις, να αφήσουν τη Μαλάβρα όπως είναι να πέσει μέσα,
να πέφτει μέσα, να εμπλουτίσω με το φράγμα και να φτιάξει λίγο η ποιότητα του νερού και να μην έχουμε πρόβλημα από νερό. Γιατί λέμε για τη Μαλάβρα, λέμε για τη Μαλάβρα. Εντάξει, θα κάνουμε μια αντίστροφη όσμωση στη Μαλάβρα. Θα έρχονται εδώ όσα κυβικά στο τέλος. Πόσα κυβικά. Καλά, εντάξει, αυτό επειδή παίρνουν και τα χωριά εννοείς. Εντάξει, μπορεί αυτό να. Δεν ξέρω, θα τα βρει το ΕΒ. Εμείς λέμε, εσείς προτείνετε τεχνικές λύσεις για τη Μαλάβρα. Λέτε ότι συμφέρουσα με περίπτωση περισσότερο είναι αυτό, επειδή υπάρχουν υπόγεια νερά και τα καταδεικνύει η μελέτη Παυλάκη που έχει στα χέρια του ΟΤΟΕΒ και ο Δήμος, με γεωτρήσεις να μπει νερό κοντά στα Μπραμιανά, τέλος πάντων, να μπει νερό στο φράγμα, τέλος πάντων. Εμείς αυτό που κάνουμε, κύριε Κονάρου, είναι να... με τις εκπομπές μας και την ενημέρωση αυτή για το νερό, 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 πιάνουμε τον παλμό του κόσμου, ο οποίος αγωνιά αυτή τη στιγμή για το νερό, για το περιβόλι του, για τη δουλειά του, βάση περιπτώσει, είναι θέμα επιβίωσης στην Ιερά Πέτρα, και προσπαθούμε να ακούσουμε και άλλες απόψεις μέσα από ειδικούς ή ανθρώπους που ασχολούνται τέλος πάντων με το αντικείμενο, τι μπορεί να κάνουν. Από εκεί και μετά δεν υιοθετούμε καμία πρόταση, είτε του Νικόρνάρου, είτε κάποια, έτσι. Αυτό είναι οι ειδικοί να τα κρίνουν και να τα δούνε. Εμείς απλά αυτό κάνουμε, να ενημερώσουμε ότι υπάρχουν λύσεις που πρέπει να τις δείτε σοβαρά. Αυτό. Θέλω να διευκρινίσω κι εγώ κάτι. Γιατί ίσως έχω παρεξηγηθεί. Εγώ δεν είμαι ούτε απέναντι στο ΤΟΕΒ, ούτε απέναντι στο Δήμο, ούτε απέναντι σε κανένα. Εγώ προσπαθώ με αυτές τις λίγες μέρες που διαθέτω να βοηθήσω ή να γίνει κάποιο έργο πνοής στην Ιερά Πέτρα. Και το έργο πνοής για την Ιερά Πέτρα είναι το νερό. Αυτή την άποψη έχω. Αυτό λέω και αυτό θα λέω. Σας είπα και σε προηγούμενη εκπομπή ότι προσωπικά, σαν Νίκος Κορνάρος, σαν την εταιρεία που έχω, προσωπικά εμένα αυτό το έργο μπορεί να μην με συμφέρει. Έτσι. Γιατί δεν θα το κάνω εγώ ή μπορεί να μην το κάνω εγώ. Ναι, το καταλαβαίνω. Έτσι. Το καταλαβαίνετε. Απλώς εγώ θέλω να γίνει κάτι καλό για τον τόπο μας. Προσωπικά σαν Νίκος... Ναι. Αυτό λέμε. Γιατί δεν είναι... που μιλάμε... Σε τέτοια δουλειά δουλεύουμε. Ωραία. Αυτό ξαναλέω, ότι δεν είναι όλα, δεν μετριώνται όλα με χρήμα. Έτσι, είναι και μια περιοχή που πρέπει να ζήσει, να επιβιώσει. Γιατί, όπως λένε και οι ειδικοί, έχει ξεκινήσει η ερημοποίηση εδώ, στην Ιερά Πέτρα, εδώ και χρόνια. Μόνο εδώ, να σας πω κάτι. Είχα τηλεφωνήματα από πελάτες από τα Φαλάσσαρνα, που ψάχνονται τώρα για μονάδες πρόβλημα το ίδιο με τη Ιερά Πέτρα. Όλη η Κρήτη, Κρήτη έχει πρόβλημα. Απλά λέω, η ερημοποίηση, οι επιστήμονες το έχουν πει εδώ και μια δεκαετία ότι έχει ξεκινήσει. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θες να προσθέσεις. Όχι, δεν... Εγώ θα προσπαθήσω τώρα να ξαναπάω τώρα στο ΤΕΒ να δω τον κύριο Παπαδάκη να του δώσω τη... Γιατί σας είπα ότι είχε κάποιες μέσες υποχρεώσεις, έτρεχε και δεν τον είδα και εγώ, έλειπα. Να τη δώσω και ό,τι χρειάζονται και ό,τι θέλουν, εδώ είμαι. Δεν... Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή Ανάσταση. Καλημέρα, καλή Μεγαλοβδομάδα, καλή Ανάσταση και υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, κύριε Κονάρου. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Αυτά, λοιπόν...